Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Είμαι η Θεκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Λοιπόν, χρονιά πολλά. Σήμερα είναι 25 Μαρτίου 2024. Είναι εθνική εορτή. 25 Μαρτίου είναι και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι και όσες γιορτάζουν. Και βλέπετε ότι είναι κάπως διαφορετικό αυτό το βίντεο. Uh, από πίσω μου, θα παίξει σε λίγο το βίντεο από τη συνέντευξη που μου έστειλε η Μαργαρίτα, η οποία δεν με λυπάται, στο live που είχαμε την Παρασκευή που μας πέρασε. Κάθε Παρασκευή πλέον στις 9 θα έχουμε live με Q&A, ερωτήσεις και απαντήσεις, uh, καθιερωμένο live στο κανάλι μας πλέον, όπου σας δίνετε και ευκαιρία να δείξετε και εμπράχτους την, την, συνδρομή σας στο κανάλι. Άμα έρθετε την Παρασκευή θα δείτε πώς. Σε ένα σχόλιο η Μαργαρίτα μου έγραφε ξανά και ξανά «Έχεις δει τη συνέντευξη που έχει δώσει η κυρία Λατίνοπούλου στο Star». Δεν ήθελα να δω το σχόλιο, τελικά το είδα και τη λέω «Καλά, στείλε μου ένα link». Μου έστειλε το link και μου έγραψε «Πολύ μετάραξε, έθιξε το θέμα περί τεκνοθεσίας από ομοφύλα ζευγάρια». Λοιπόν, θέλω να είμαι απολύτω ειλικρινή μαζί σα. Δεν ήθελα να ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Γιατί θεωρώ ότι δεν είναι καλή ιδέα να κάνουμε διάσημου περαιτέρω ανθρώπου οι οποίοι, κατά τη γνώμη μου, εντάξει, αυτέ είναι εντελώ προσωπικέ γνώμε, αυτέ και είναι και υποκειμενικέ. Κατά τη γνώμη μου, δεν αξίζουν τη δημοσιότητα. Φυσικά θα μου πείτε, και είσαι εσύ να κρίνει αν αξίζει ή όχι. Εγώ είμαι μία ψυχολόγο, ψυχοεκπαιδεύτρια, μία μικροκοινωνική επιστήμονα, η οποία ψυχοεκπαιδευτρια μια κοινωνική επιστημονα καθημερινώ να έχει μία παρουσία στα κοινωνικά δίχτυα, κυρίω μέσα στο YouTube, όπου να βοηθάει ώστε ο κόσμο να γίνεται καλύτερο. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύο οι λόγοι που ασχολούμαι με αυτή τη συνέντευξη. Ο πρώτο λόγο είναι ότι είναι στα πλαίσια και άλλων επιθέσεων που γίνονται για τους ανθρώπους με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί επιτέλους πρέπει κάποιος να μιλήσει και να εξηγήσει κάποιους όρους οι οποίοι πετάγονται δεξιά και αριστερά, χρησιμοποιούνται για χειραγώγηση των μαζών και κυρίως των νεότερων ανθρώπων, που δεν έχουν ίσως τις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και τις ακαδημαϊκές γνώσεις για να αντιληφθούν αυτούς τους όρους. Ε, πάμε να δούμε μαζί, έτσι, αποσπάσματα από τη συνέντευξη. Είναι προσκαλεσμένη στην εκπομπή του στάρα Αλήθειες με τη Ζήνα και δίνει συνέντευξη η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία είναι μια νεαρή κοπέλα, γεννήθηκε το 1991, έχω διαβάσει, άρα τώρα πρέπει να είναι 32 στα 33 χρόνια, η οποία πρόσφατα έχει ιδρύσει ένα δικό της κόμμα. Και όπω λέει η ίδια στη συνέντευξη, θέλει να εκφράσει ένα συγκεκριμένο χώρο τη πολιτική. Πάμε να δούμε. Στην παρέα μα, καλώ μα ήρθε. Πρόεδρο του κόμματο, φωνή τη λογική, με κεφαλαία γράμματα. <laughs> Ακριβώ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου και είναι χαρά μου. Και θέλω να τονίσω το ότι μια τόσο δυνατή εκπομπή όπω η δική σα, καλεί έναν νέο άνθρωπο για να το γνωρίσει ο κόσμο, αλλά και τη φωνή λογική, για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και... Το κόμμα της έχει ε, τίτλο ή έχει τέλος πάντων όνομα «Φωνή της Λογικής» με κεφαλαία γράμματα. Εμένα με προβλήματιζουν οι άρθροι που χρησιμοποιούν τη λογική ως ένα χαρακτηρισμό του εαυτού τους. Γιατί δηλαδή να έχεις ανάγκη να χαρακτηρίσεις τον εαυτό σου ή το κόμμα σου ως λογικό και να αυτοχρηστείς, να ονομαστείς από μόνος σου ως φωνή της λογικής. Μήπως ίσως επειδή κάποιοι σου λένε πως είσαι παράλογος, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι σας έχω πει ότι συνειδητά αποφεύγω να παρακολουθώ τηλεόραση και συνειδητά αποφεύγω να εμφανίζουμε στην τηλεόραση. Έχει από το 2019 που είναι πολύ σποραδικέ οι εμφανίσεις μου είτε στην Κυπριακή είτε στην Ελληνική τηλεόραση και αυτό δεν έχει γίνει τυχαία. Το έχω αποφασίσει πολύ συνειδητά. Ε, πάμε να δούμε τι λέει. Δεν θα δούμε όλη τη συνέντευξη, θα δούμε κομμάτια από τη συνέντευξη. Ναι, πάμε για ύπνο, όλα τα παιδιά, ξέρετε, υγιεινή διατροφή, όλα Αυτό αυτά τα οποία είναι οδήγησε... τα κλασικά των εκπαιδευτικών. Μιλάει για τον εαυτό τη, λέει ότι είναι παιδί εκπαιδευτικών, όπω και άλλοι από εμά είμαστε παιδί εκπαιδευτικών. Αυτό δεν μα κάνει να είμαστε ιδιαίτερα ξεχωριστοί ή να έχουμε μεγαλώσει με έναν ιδιαίτερα καλό ή κακό τρόπο. Δεν έχει σημασία τι επάγγελμα έχει Πάμε τώρα στα επίμαχα σημεία τη συνέντευξη. Πώ την προσδιορίζει τη στοχοπροσήλωση; Δηλαδή, α, τι σημαίνει για σένα η στοχοπροσήλωση; Να υπηρετεί έναν ε, σκοπό, να έχει ένα όραμα και να Ποιο μην. Ποιο είναι, Είναι Ρεκλίνεις. η αξία στην οικογένεια, Είναι η αξία στην πατρίδα, Είναι στη θρησκεία, Και στα τρία. Στι αξίε. Πατρί, θρησκεία, οικογένεια. Τρίπτυχο αξιών το οποίο έχει έτσι χρησιμοποιηθεί ως λάβαρο σε συγκεκριμένες περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Η Χούντα ήταν που είχε αυτό το λάβαρο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, το οποίο ερχόταν α, σε αντιπαράθεση ή ήταν αντίστοιχο με το τρίπτυχο της Γαλλικής Επανάστασης. Ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη ενώ το τρίπτυχο της Χούντας ήταν πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη, σε αντιπαράθεση ή παράλληλα με το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, το οποίο εκφράζει η κυρία Λατινοπούλου και δεν τρέπεται κιόλας να το εκφράσει. Ναι. Οκ, okay, ενδιαφέρον, ενδιαφέρον. Χωρίς να σημαίνει ότι είμαι εναντίον της πατρίδος, της θρησκείας ή της οικογενείας, αλλά θεωρώ ότι άνθρωποι που είναι πολιτικοί και θέλουν να επηρεάσουν τις μάζες τους ώστε να κερδίσουν ψήφους, να εκλεγούν και να έχουν την εξουσία και όλα όσα απορρέουν από την εξουσία, χτυπούν στις ευαίσθητες χορδές των ανθρώπων που τους παρακολουθούν και έχω την εντύπωση ότι τόσο η κυρία Λατινοπούλου όσο και ένας άλλος πολιτικός που είχε συνεργαστεί μαζί της και τα σπάσανε στις τελευταίες εκλογές στοχεύουν και στην νεολαία. Στοχεύουν και σε μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους οι οποίοι νοσταλγούν κάποιες πτυχές του πατρίς και οικογένεια, αλλά στοχεύουν και στην νεολαία, η οποία νεολαία σήμερα βιώνει πολλές απογοητεύσεις, έχει πάρα πολλές αναζητήσεις, υπαρξιακές αναζητήσεις, πολιτικές αναζητήσεις, ιδεολογικές αναζητήσεις. Η παιδεία σήμερα, η εκπαίδευση σήμερα δεν παρέχει δυστυχώς στην νεολαία γνώσεις για να μπορούν να κατανοήσουν πώς λειτουργούν τα συνθήματα και πώς λειτουργεί μια προσπάθεια α, να μαντρωθεί ο λαός και να φανατιστεί εναντίον της εξέλιξης, της αλλαγής, εναντίον κάποιων ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Και γι' αυτό τον λόγο κάνω το βίντεο, γι' αυτό όχι για κανέναν άλλο. Και λυπάμαι όταν βλέπω ανθρώπους οι οποίοι πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας ή πίσω από την... όταν δεν υπάρχουν μπροστά οι κάμερες, λένε άλλα και είναι και βουλευτές και είναι και υπουργοί. Και όταν έρχεται η ώρα, δείχνουν κάτι άλλο. Αυτό για μένα είναι υποκρισία. Αν έχεις αξίες πραγματικά, πρέπει να τις υπηρετήσεις μέχρι τέλους. Ό,τι κόστος και αν έχει αυτό, γιατί ό,τι και αν κάνεις στη ζωή σου, έχει κόστος. Εντάξει, λέει τσιτάτα η κοπέλα, το οποίο είναι εύπεπτα, το οποίο όποιος τα ακούσει θα πει πω πω πόσο λογικά μιλάει, είναι λογικοφανή αυτά που λέει. Επίσης, στυλιτεύει βουλευτές και υπουργούς που λένε άλλα πίσω από τις κάμερες και άλλα μπροστά στις κάμερες, φυσικά η ίδια προσπάθησε να εκλεγεί και δεν τα έχει καταφέρει ακόμη ίσως, γιατί τώρα έρχονται ευρωεκλογέ και πιστεύω πως αυτή η συνέντευξη είναι στα πλαίσια αυτού του γεγονότος ότι έρχονται ευρωεκλογέ και από τις γνώσεις που έχω σε σχέση με τα κανάλια δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς αν η συγκεκριμένη εκπομπή έγινε με εμπορική συνεργασία, δηλαδή αν πληρώθηκε η παρουσία της α, νεαρής α, wannabe εκλεγμένης πολιτικού, στην εκπομπή ή αν προσκλήθηκε στην εκπομπή χωρίς εμπορική συνεργασία. Γνωρίζετε ότι στις μεγάλες τηλεοπτικές εκπομπές κάποιοι άνθρωποι έχουν πρόσκληση για να συμμετέχουν σε μια εκπομπή γιατί η παρουσία του στην εκπομπή ανεβάζει την τηλεθέαση τη εκπομπή και για αυτού του ανθρώπου μπορεί οι εκπομπέ να πληρώσουν και τα αεροπορικά εισιτήρια για να παραστούν αν έρχονται από μια άλλη μακρινή περιοχή και τη διαμονή του και τη διατροφή του και όλα. Κάποιοι άλλοι πληρώνουν για να παρουσιαστούν στι τηλεοπτικέ εκπομπέ. Αυτό δεν είναι μυστικό. Είναι γνωστό τη σπάσει. ότι ε, κάποιοι άνθρωποι παρουσιάζονται στι εκπομπέ επιπληρωμή. Μεγάλα ελληνικά κανάλια ιδιωτικά έχουν αυτόν τον τρόπο εμπορική λειτουργία και είναι, δεν θα έλεγα είναι αθέμητο. Συμβαίνει. Δεν ξέρω αν είναι θεμητό ή αθέμητο. Συμβαίνει όμω. Δεν ξέρω αν αυτή ήταν μια πληρωμένη συνέντευξη ή αν ήταν μια συνέντευξη με άλλο τρόπο. Πάμε να δούμε τι λέει στη συνέχεια. Άκου τώρα. Η Μαρία Παναγοπούλου, που έτσι, γιατί είμαστε μια ομάδα και μια παρέα και σιγά σιγά θα μπούμε όλοι σε, σε αυτή την παρέα και μου αρέσει πολύ η κουβέντα που κάνουμε. Γιατί και εμένα και ε, νιώθω ότι Θε, θέλω να είμαστε ειλικρινεί απέναντι στο κοινό. Μου μίλησε για μια φράση που λέει ή που λένε είναι ή που λένε οι νέοι σήμερα, που εγώ δεν την κατέχω. Πες τη μου, Μαρία, γιατί κάτι μου μίλησες για κουόκ και εγώ μόνο τα γουόκ τόκι θυμάμαι, έτσι. Μου φαίνεται παράξενο μια παρουσιάστρια καθημερινή εκπομπή με το τηλεθέαση και δημοσιογράφο να μην έχει ακούσει τον όρο walk culture. Μου φαίνεται παράδοξο. Και ευφύ γυναίκα. Μου φαίνεται παράδοξο. Ε, ίσως θέλει να κάνει ένα αστείο, ότι λέει εγώ άμα ακούω τη λέξη κουόκ, σκεφτούν τα γω, και για να δούμε. κουλτούρα την οποία η κυρία Λατινοπούλου χρησιμοποιεί συχνά και την αποκαλεί μάλιστα παράνοια. Να. Και θα ήθελα λίγο να εξηγήσετε τι εννοείται με αυτό. Βεβαίω. Άρα... Σε αυτή την εκπομπή, στο Σταρ, μια εκπομπή με εξαιρετικά ψηλή τηλεθέαση, είναι πρώτη στη ζώνη τη, αν δεν κάνω λάθο, αυτή η εκπομπή, δίνεται βήμα στην κυρία Λατινοπούλου για να εξηγήσει στο κοινό τι σημαίνει κατά τη γνώμη τη, αλλά δεν το παρουσιάζει ότι κατά τη γνώμη μου αυτό είναι το woke culture, το παρουσιάζει ως την universal αλήθεια, ως την αλήθεια που ισχύει για όλους, και να μάθει ε, το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό τι σημαίνει woke culture. Αφυπνισμένη κουλτούρα, η κουλτούρα αφύπνιση. Θα σα πω στη συνέχεια τι είναι και πώ έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται αυτό ο όρο και πώ χρησιμοποιείται καταχρηστικά σήμερα από εξτρεμιστικά συντηρητικά στοιχεία, τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή. Μια. Να. Και θα ήθελα λίγο να εξηγήσετε τι εννοείται με αυτό. Βεβαίω. η woke κουλτούρα είναι μια κουλτούρα η οποία έχει έρθει και πραγματικά μπορώ να πω ότι είναι ο σύγχρονο φασισμό τη Δύση. Διότι οποιοδήποτε προσπαθεί. Ο σύγχρονο φασισμό τη Δύση, λέει η woke κουλτούρα να πει με ειλικρίνεια την άποψή του απέναντι σε όλο αυτό το κίνημα της walk agenda. Άρα έχει πει walk κουλτούρα, έχει πει walk agenda. Το walk agenda, η λέξη agenda σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος στόχος, κάποιος σκοπός. Εννοείται ότι ακροδεξιά στοιχεία και εξαιρετικά συντηρητικά στοιχεία και εξτρεμιστικά συντηρητικά στοιχεία α, καλλιεργούν και διάφορες θεωρίες συνωμοσία ότι υπάρχει κάποιο στόχος να καταστραφεί ο ιστό τη κοινωνία από τη Walk Agenda. Και θα δείτε κιόλα πώ το συνδέει και με άλλα πολιτικά συστήματα. Πώ το συνδέει και με τον κομμουνισμό, τον σοσιαλισμό κλπ. Είναι η Walk Agenda. Η είναι αυτό το νέο κίνημα του δικαιωματισμού. Σύντομα εκφράζεται. Νέο κίνημα του δικαιωματισμού. Εμεί έχουμε μάθει τι είναι ο δικαιωματισμό στο κανάλι μα. Η αίσθηση κυριότητα το να θεωρεί ένα άνθρωπο ότι του ανήκει όλο ο κόσμο και να μην σέβεται τα όρια των άλλων ανθρώπων. Τώρα έρχονται πρόσωπα όπω την κυρία Λατινοπούλου και υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι που είναι πιο προοδευτικοί και οι οποίοι ε, υποστηρίζουν τα δικαιώματα των μειονοτήτων, ότι είναι δικαιωματιστέ. Θα ήθελα λίγο να εξηγήσετε τι εννοείται με αυτό. Βεβαίω. Η γουό κουλτούρα είναι μια κουλτούρα η οποία έχει έρθει και Πραγματικά μπορώ να πω ότι είναι ο σύγχρονο φασισμό τη Δύση. Διότι οποιοδήποτε προσπαθήσει να πει με ειλικρίνεια την άποψή του απέναντι σε όλο αυτό το κίνημα τη walk ατζέντα. Είναι η walk agenda. Είναι αυτό το νέο κίνημα του δικαιωματισμού. Συνήθω εκφράζεται μέσα από τι ε, κοινότητε ΛΟΑΤΚΙ και όλα αυτά τα οποία τέλο πάντων θέλουν αυτό, να, αυτό είναι το να, να περάσουν και να επιβάλλουν. Η αλήθεια είναι ότι αυτά όλα ξεκίνησαν όταν απέτυχε το σοσιαλιστικό όνειρο περί οικονομίας. Άρα. Η γόκα τζέντα, κατά την άποψη της κυρίας Λατινοπούλου, ήρθε μετά που απέτυχε ο σοσιαλισμός και την εκφράζουν οι ΛΟΑΤΚΙ, τη γόκα τζέντα. Να Ε, ναι, πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε ελληνική τηλεόραση να μορφωνόμε. Θα βλέπετε όμως ότι η παρουσιάστρια την βλέπει με δυσπιστία, δεν την, βλέπει, την ακούει μια δυσπιστία, δεν την ακούει επιβραβεύοντας αυτό που λέει συμφωνώντας. Τουλάχιστον αυτό πιάνω εγώ και το κομμουνιστικό. Δεν πέτυχε το αφήγημά του περί οικονομίας σε καμία χώρα. Οπότε έπρεπε να βρουν έναν καινούριο τρόπο να διεισδύσουν στις κοινωνίε για να περάσουν τα μηνύματά του. Λέει, ακούστε τι λέει. Λέει ότι δεν βρήκαν τρόπο να διεισδύσουν στι κοινωνίε με το αφήγημα του για την οικονομία, τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό. Και τώρα λέει έρχονται αυτοί, θεωρία συνωμοσία, αυτοί οι κακοί. Έρχονται να διεισδύσουν στι κοινωνίε με το αφήγημα τους για τα δικαιώματα των ανθρώπων με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό, τα οποία αυτά δικαιώματα ονομάζει δικαιωματισμό, κύριε κυρία Η WOC λοιπόν ατζέντα κάνει ακριβώ αυτό. Εμεί λοιπόν και ω φωνή, φωνή. Η WOC ατζέντα λοιπόν κάνει ακριβώ αυτό. Δηλαδή με δύο απλοϊκέ και εντελώ αστοιχείωτε φράσει έχει ξεπετάξει το τι σημαίνει η κουλτούρα. Την έχει ονομάσει και εγώ Agenda», άρα τη έχει προσδώσει χαρακτήρα θεωρία της συνωμοσία και τώρα θα μιλήσει για τον εαυτό τη. Σε αυτό το σημείο θέλω να σα διαβάσω τι σημαίνει η λέξη woke. Πώ έχει δημιουργηθεί ο όρο woke, που σημαίνει αφυπνισμένος και πώ έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, με έναν τέτοιο κοροϊδευτικό τρόπο όπω το χρησιμοποιεί η κυρία Λατινοπούλου. Αρχικά, η λέξη woke που σημαίνει αφυπνισμένος, ήταν ένας όρος της Αφρικάνικης Αργό, της Αμερικανοαφρικανικής Αργό, η οποία τώρα χρησιμοποιείται καταχρηστικά και κοροδευτικά από χώρους πολιτικούς εξτρεμιστικούς. Το 1938, ο τραγουδιστής Hugh William Ledbetter, σας δείχνω εδώ τη φωτογραφία του, ένας Αφροαμερικανός τραγουδιστής, το 1938 προειδοποίησε τους μαύρους στην Αμερική ότι είναι καλύτερα να μένουν αφυπνισμένοι και να κρατάνε τα μάτια τους ανοιχτά. «Best stay woke, keep the eyes open». Στο τραγούδι του με τίτλο «The Scottsboro Boys» το 1938... Ο τραγουδιστής, μετά που τελείωσε το τραγούδι, He warned all the colored people to stay woke and keep their eyes open. Λοιπόν, η υπόθεση Σκότσμπορο στην Αλαμπάμα ήταν μια πολύ γνωστή υπόθεση mistrial, όπου καταδικάστηκαν λανθασμένα 9 μαύροι έφηβοι που το 1931 κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν λαθασμένα ότι βίασαν δύο λευκές γυναίκες στο Σκότσμπορο, στο Άρκανσα. Και μετά έγινε μεγάλη ιστορία με το mis Trial και την αποδοσή δικαιοσύνη. Και υπάρχουν και το το οποίο μπορεί να παρακολουθήσει κάποιο σε σχέση με το Trial του Σκότσμπορο. Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε σε γραπτό λόγο η λέξη woke το 1962 σε ένα άρθρο στην εφημερίδα New York Times από τον συγγραφέα William Melvin Kelly, ο οποίος ήταν ένας Αφροαμερικανός συγγραφέας. Γράφοντας στο άρθρο του για την αργό των μαύρων της Αμερικής, ο Mr. Kelly το περιέγραψε, το όρισε το woke, σαν κάποιον ο οποίος είναι καλά ενημερωμένος για τις εξελίξεις στην κοινωνία. Well informed, up to date. Οι Αφροαμερικανοί χρησιμοποίησαν τον όρο woke για να μιλήσουν για τον ρατσισμό και άλλα κοινωνικά ζητήματα για δεκαετίες. Αλλά αυτή η λέξη woke μπήκε στην καθομιλουμένη όλων των Αμερικανών και στη συνέχεια όλου του κόσμου, έφτασε μέχρι και την Ελλάδα, την έμαθε μέχρι και η κυρία Λατινοπούλου, πολύ αργότερα όταν ξεκίνησε το κίνημα Black Lives Matter και οι ζωές των μαύρων έχουν σημασία, Black Lives Matter. Έγιναν πολύ μεγάλες διαδηλώσεις εναντίον του ρατσισμού, μετά από σκοτώθηκε το 2014 ο Αφροαμερικανός Μάικολ Μπράουν, ένας έφηβος άοπλος από αστυνομικού. σου. Τον Black Lives Matter λοιπόν έφερε στην επιφάνεια και στη mainstream γλώσσα, το έφγαλε από την αργό των μαύρων της Αμερικής τη λέξη walk, Η λέξη woke δηλαδή χρησιμοποιούνταν από τους Αφροαμερικανούς από το 1938 μέχρι το 2014 ως μία φράση της αργό, ως μία λέξη της αργό που σήμαινε κάποιον αφυπνισμένο και ο πρώτος που τη χρησιμοποίησε και έχουμε αρχή ότι τη χρησιμοποίησε ήταν ο Αφροαμερικανός τραγουδιστής το 1938 που στο τέλος του τραγουδιού του Scottsboro Boys είπε τη φράση «Καλύτερα να μείνουμε αφυπνισμένοι, να μείνουμε woke» Και καλύτερα να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά οι Αφροαμερικανοί από τους κινδύνους που φέρει ο ρατσισμός για τη ζωή των Αφροαμερικανών που τους σκότωναν αβέρτα κουβέρτα και η αστυνομική και η λευκοί και που τους καταδίκαζαν λαθασμένα για εγκλήματα που δεν είχαν κάνει. Και είπαμε μετά που ξεκίνησε το κίνημα Black Lives Matter, τότε μπήκε η λέξη woke στο λεξιλόγιο όλων των Αμερικανών και όλων των ανθρώπων. Όταν αυτή η λέξη woke, αφυπνισμένος δηλαδή, άρχισε να εξαπλώνεται στο διαδίκτυο, γιατί υπήρχε ένα hashtag stay woke, άλλαξε η χρήση της λέξης, άρχισε να χρησιμοποιείται αυτή η λέξη από συντηρητικά στοιχεία, τα οποία πιστεύουν και θεωρούν, όπως το βλέπετε σε αυτή τη συνέντευξη, ότι υπάρχει μια διεθνή συνωμοσία για να καταστραφούν οι κοινωνίες, οι κοινωνίες της πατρίδος θρησκείας οικογένειας, του τριπτύχου αυτού που υπηρετεί η κυρία Λατινοπούλου έτσι όπως το ισχυρίζεται εδώ πέρα, ε, για να καταστρέψουν αυτές, τον ιστό αυτών των κοινωνιών. Γι' αυτό λέει για ατζέντα. Ατζέντα τι σημαίνει, έχεις ένα πρόγραμμα. Ξεκινάς και λες θα πάω να καταστρέψω αυτή την κοινωνία. Τέτοιε παρόμοιες θεωρίες συνωμοσίας είχαν για πολλά χρόνια τα εξτρεμιστικά συντηρητικά στοιχεία για το σιωνισμό, για το ένα, για το άλλο, ότι δηλαδή έρχονται να μας καταστρέψουν την Αγία Ελληνική Κοινωνία και την Αγία Ελληνική Οικογένεια. Πάμε να δούμε. Λογικής, είμαστε απέναντι σε όλο αυτό γιατί εμεί υπηρετούμε τι αξίε. Και οι αξίε, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, είναι και η πυρηνική οικογένεια, ο θεσμό πυρηνική οικογένεια. Οι αξίε, λέει, υπηρετεί τι αξίε η φωνή τη λογική και είναι ο θεσμό τη πυρηνική οικογένεια. Εν τω μεταξύ, όρο πυρηνική οικογένεια, ξέρει η κοπέλα τι σημαίνει. Να τη πούμε, να μάθει. Ο όρο πυρηνική οικογένεια χρησιμοποιήθηκε κοινωνιολογικά για να περιγράψει την οικογένεια που αποτελείται από γονεί και παιδιά και δεν περιλαμβάνει παππούδες, γιαγιάδες, θείες, την διευρυμένη οικογένεια. Ε, να την ενημερώσει κάποιος ότι στην ελληνική παράδοση η πυρηνική οικογένεια δεν είναι η παραδοσιακή οικογένεια. Η παραδοσιακή οικογένεια είναι η διευρυμένη οικογένεια στην οποία ανακατεύονται μέσα και πεθεράδες και θιάδες και το ένα και το άλλο. Ε, ενδιαφέρον ότι ο συντηρητικό χώρος έχει ανάγκη την πυρηνική οικογένεια σε κάτι παραδοσιακό γιατί τις προηγούμενες δεκαετίες η αφήγηση ήταν τελώς διαφορετική. Πάμε να δούμε. Να δούμε. Κάτι υπάρχει εδώ πέρα για να λέει πυρηνική οικογένεια. Κάτι εννοεί κοπέλα. Το να μεγαλώνει ένα παιδί μέσα σε μια οικογένεια αγαπημένη, καλή, με έναν πατέρα και μια μητέρα. Α, γι' αυτή λέει το πυρηνική οικογένεια για πατέρα και μητέρα. Δηλαδή μια ετεροκανονική οικογένεια. Μια οικογένεια που να βρίσκεται μέσα σε αυτήν ένα ετεροφιλόφιλο ζευγάρι. Α, Να έχει το δικαίωμα να μπορεί να πει αυτέ τι λέξει να έχει το δικαίωμα, λέει το παιδί, να μπορεί να πει αυτές τις ιερές λέξεις. Πατέρα και της μητέρα. Τις ιερές λέξεις πατέρα, μητέρα. Ιερές λέξεις. Να σας παραπέμψω σε πάρα πολλά βίντεο στο κανάλι μας και ειδικά στο playlist τα μακτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα για το πόσοι ανίεροι πατεράδες υπάρχουν και πόσες ανίερες μητέρες υπάρχουν, αλλά για τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι υπάρχει ό κατζέντα για να καταστρέψει τα ιερά και τα όσια. Άμα η οικογένεια πυρηνική έχει πατέρα και μητέρα και έχει το παιδί το δικαίωμα να λέει πατέρα και μητέρα, είναι πολύ ενδιαφέρον πώ χρησιμοποιούν τη λέξη δικαίωμα για αυτά που απαιτούν αυτοί και τη λέξη δικαιωματισμό για αυτά που ζητούν να έχουν οι άλλοι. Γιατί η κυρία Αλατινοπούλου δεν έχω προσέξει να. Ε, ναι, ναι, προέρχεται από μια οικογένεια πυρηνική όπω την εννοεί αυτή. Έχει πατέρα και μητέρα και η ίδια δεν είναι ομοφιλοφιλή από ό,τι κατάλαβα. Άρα δεν την αφορά το ζήτημα, αλλά την αφορά. Και δεν είναι δικαιωματισμό να θέλουμε να ασχοληθούμε με το αν οι άλλοι έχουν πατέρα και μητέρα. Όχι, είναι δικαίωμα. Ενώ αν οι άλλοι θέλουν η δική του μορφή οικογένεια να αναγνωριστεί, είναι δικαιωματισμό. Mm -hmm. It makes sense. Not. Κάνει νόημα, είναι λογικό, όχι είναι παράλογο. Πω πω, η φωνή τη λογική μιλάει παράλογα. Ου. Αλλά και το να μπορούμε να λέμε ότι ο άντρα είναι άντρα και η γυναίκα είναι γυναίκα και ότι δεν υπάρχει γονέα ένα και γονέα δύο. Ο άντρα είναι άντρα και η γυναίκα είναι γυναίκα και δεν υπάρχει γονέα ένα και γονέα δύο. Όλα μπερδεμένα. Όλα μπερδεμένα μέσα. Όλα. Αυτά για εμά ε, είναι πραγματικά κάτι το οποίο δεν το διαπραγματευόμαστε και δεν μπορούμε να το βάλουμε σε κανένα πλαίσιο συζήτηση. Ποιο σα ρώτησε. Μπορεί να αλλάξει δηλαδή η κοινωνία. Η κοινωνία μπορεί να αλλάξει και να εξυγχρονιστεί. Αλλά για να εξυγχρονιστεί θα πρέπει να, να δέχουμε καλύτερα νοσοκομεία. Ακούστε τώρα πώ μιλάνε οι πολιτικάντιδε. Λέει η κοινωνία πρέπει να αλλάξει και να εξυγχρονιστεί, αλλά να έχουμε καλύτερα νοσοκομεία. Νοσοκομεία, καλύτερα πανεπιστήμια, καλύτερα σχολεία, ασφάλεια. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία πληρώνουμε από του φόρου μα θα πρέπει να εξυγχρονιστούν και να έρθουν στο 2024. Εμεί λοιπόν, αντί να θέσουμε αυτέ ω σωστέ προτεραιότητε, αυτέ δηλαδή που απασχολούν το μέσο Έλληνα, γιατί να μην τα θέσουμε όλα, γιατί να μην θέσουμε και τον εξυγχρονισμό των νοσοκομείων και τον εξυγχρονισμό τη ασφάλεια και τον εξυγχρονισμό των τρένων και τον εξυγχρονισμό των όρων. Γιατί να κάνουμε διαφορά. Γιατί το ένα είναι δικαίωμα και το άλλο δικαιωματισμό, για να δούμε. Πάντως όταν μιλάς στον λαό που ψηφίζει και του λες για φτώχεια και του λες για α, ότι πληρώνεις χρήματα εσύ και δεν έφτιαξαν τα νοσοκομεία και λοιπά, αυτό πουλάει. Τον Έλληνα σήμερα που δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Τον Έλληνα ο οποίος δεν μπορεί... Γιατί δεν μπορεί ο Έλληνα σήμερα να κάνει οικογένεια, τώρα να δούμε. ...να νοικιάσει ένα σπίτι και μένει στα 40 του ακόμα στο παιδικό του δωμάτιο. Αντί... Τώρα πιάνει, προσπαθεί να πιάσει ψήφους και από αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια γιατί στα 40 τους δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτι και μένουν στο παιδικό του δωμάτιο. Έχουμε κάνει αρκετά βίντεο εδώ πέρα για το πώ μπορεί ένα άνθρωπο να διεκδικήσει την εξέλιξη του ίδιο και να μην περιμένει να αλλάξει η κοινωνία, να μην περιμένει να εκλεγεί η κυρία Λατινοπούλου και όποια Λατινοπούλου για να αλλάξει την κοινωνία, να μπορέσει να κάνει οικογένεια ή να μπορέσει να μετακομίσει έξω από το παιδικό του δωμάτιο. Μάλιστα. Να είμαστε ασφαλεί στου δρόμου που κυκλοφορούμε και να μην πέφτουμε θύματα εγκληματικότητα. Α, και εγκληματικότητα τώρα. Γιατί φυσικά η γοκκουλτούρα, κουλτούρα, εφόσον εναντίον του ρατσισμού, επιτρέπει την εγκληματικότητα που φέρνουν οι ξένοι στην Ελλάδα. Ενώ οι Έλληνε είναι όλοι αγγελικοί. Κανεί Έλλην δεν είναι εγκληματικό, μόνο οι ξένοι. Βιασμών, κακοποίησης, Βιασμοί, κακοποίησει. Ναι. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε. Η μουσουλμανοποίηση τη χώρα μα. Είναι... Η μουσουλμανοποίηση τη χώρα μα. Πώ έγινε η μουσουλμανοποίηση τη χώρα μα. Αυτό σημαίνει για μας εξυγχρονισμός. Άρα ο εξυγχρονισμός είναι... Θα σε πάω όμως σε μια δήλωσή σου α, που α, ουσιαστικά ήταν μια δήλωση που είχε γίνει πρώτο trend στο Twitter. Ναι. Και αναφέρομαι στην παιδική αλλά και στην ενήλικη παχή. Τη φεύγει η παρουσιαστρία. Τη φεύγει από την κουλτούρα. Εγώ την είδα... Να την κοιτάει με δυσπιστία. Δεν ξέρω εσεί πώ τη βλέπετε. Γράψτε μου στα σχόλια. Αν την κοιτούσε με δυσπιστία, αν την κοιτούσε με ευπιστία την ώρα που τα έλεγε όλα αυτά. Τη φεύγει τώρα από εκεί. Άρα, είπε η κυρία Λατινοπούλου, εντελώς απλοϊκά, εντελώς, πώς να το πω, αστήριχτα, χωρίς καμία α, ε, θεωρητική, κοινωνιολογική, πολιτική βάση. Ε, Μία δική της εξήγηση για το τι σημαίνει εγώ κουλτούρα, την οποία ονόμασε και εγώ γοκατζέντα. Και στη συνέχεια ε, όταν τη ρώτησε η δημοσιογράφος που είναι εξαιρετική δημοσιογράφος αυτή που τη ρώτησε, ε, αν δεν θέλετε να εξεχρονιστεί η κοινωνία, πέταξε τον παλάκι και λέει ναι, βεβαίω θέλουμε να εξεχρονιστεί η κοινωνία, να γίνουν καλύτερα τα νοσοκομεία το ένα το άλλο, να μην μα βιάζουν οι ξένοι, να μην μα κάνουν, να μην μουσουλμανοποιηθούμε. Και μετά τη, η παρουσιάστρια την παίρνει σε άλλο θέμα. Πάμε λίγο να ακούσουμε στην αρχή αυτή τη συνέντευξη τι έλεγε αυτή για τον εαυτό τη. Η αλήθεια είναι πω. Ε... Είναι ένα βήμα το οποίο το, επέλεξα γιατί είδα τι συμβαίνει σε αυτόν τον χώρο. Αυτό ο χώρο, όπω κάποιοι λένε, δεξιότερα τη Νέα Δημοκρατία, έχει πολλά χαρακτηριστικά γραφικότητα, λαϊκισμού. Αυτό το οποίο λείπει είναι ένα σοβαρό κόμμα, το οποίο υπηρετεί αξίε όπω η πατρίδα, η θρησκεία, η οικογένεια. Αλλά... Λέει ότι στο χώρο δεξιότερα τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή στον ακροδεξιό ελληνικό χώρο, επικρατεί πολύ γραφικότητα και λαϊκισμός. Και η ίδια είναι σοβαρή και είναι λογική και δεν χρησιμοποιεί γραφικότητα και λαϊκισμό. Not. Αυτό που έχουμε παρακολουθήσει να εξηγεί τι είναι η woke κουλτούρα, μόνο γραφικό είναι και μόνο λαϊκιστικό είναι ο τρόπος που ξέφυγε μετά όταν τη ρώτησαν αν χρειάζεται η κοινωνία να εξυγχρονιστεί. Πάνω απ' όλα με αξιοπρέπεια και με ευπρέπεια, με σοβαρότητα. Αυτό... Αξιοπρέπεια, ευπρέπεια και σοβαρότητα. Και από ό,τι έχω δει άλλε τι τοποθετήσει παλιότερα, η αξιοπρέπεια και ευπρέπεια έχει να κάνει με το αν έχουμε τρίχε κάτω από τι μασχάλε μα, αν έχουμε τρίχε στα πόδια μα κλπ. Δηλαδή, με τρίχε γίνεται ευπρέπεια. Το λείπει από τη χώρα μα. Ξέρει τι θέλω να μάθω για σένα. Πού μεγάλωσε, τι. Λείπει η ευπρέπεια από τη χώρα μα σήμερα. Πάμε να δούμε. Αντί να ασχοληθούμε, έγραψε με ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα, Αναφέρομαι στην παιδική αλλά και στην ενήλικη παχυσαρκία. Εγώ διαβάζοντα το αυτό, από εκεί ξεκινήσαμε με την Μαρία να μου εξηγήσει τι είναι αυτή η walk κουλτούρα. Ναι. Αντί να ασχοληθούμε, έγραψε, με ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα, που είμαστε νούμερο ένα χώρα στην Ευρώπη στην παιδική αλλά και στην ενήλικη παχυσαρκία, προβάλλουμε τέτοια λάθο πρότυπα υγεία στα πλαίσια τη walk κουλτούρα. Θα το πληρώσουμε δυστυχώ, αλλά θα είναι αργά έγραψε η Λατινοπούλου στο Twitter και έγινε πρώτο τρέντ, νομίζω αναφερόμενη α, σε α, δημοσιεύματα με την α, παρουσιάστρια την Σε έναν δημοσιογράφο Βάρ. που ανήρτησε μια φωτογραφία τη συγκεκριμένη. Ναι, Καταλαβαίνει ναι. κανεί όμω ότι όταν γράψει κάτι τέτοιο και πει κάτι τέτοιο ε, σε μια κοινωνία political correct και όχι μόνο ε, που όλοι έχουμε το δικαίωμα να είμαστε όπως θέλουμε, α, να αξιόρο political correct ή politically correct. Χρησιμοποιείται πάλι ηρωνικά Ο, από τους ανθρώπους οι οποίοι λένε εγώ κατζέντα, λένε και το politically correct, το πολιτικό σορθό δηλαδή, το λένε ως κάτι το κακό. Ότι δηλαδή δεν μπορούμε πλέον να κοροϊδεύουμε, άρα μας βασανίζουν, άρα υπάρχει αυτή η καταδυνάστευση του cancel culture, της κουλτούρας ακύρωσης, ότι αν κάποιο μιλήσει με ρητορική μίσους και αν κάποιο επιτεθεί δημοσίως, λεκτικός και φραστικός απέναντι σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού θα ακυρωθεί και ούτω καθεξής. Να, να, να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, να προχωράμε μπροστά. Σαφώς. Ε, Αυτό ήμουν σίγουρη ότι όποιος θα το έβλεπε... Εντάξει, δεν μα ενδιαφέρει τη λέει, λέει, λέει την άποψή τη για το θέμα. Και το είπε, Δυστυχώ, σε σύγχρονη Ελλάδα βλέπουμε ότι από τη μία βάλε το θεσμό τη πυρηνική οικογένεια, άρα αυτό έχει κάποιε συνέπειε. Και από την άλλη, βλέπουμε όλο και περισσότερο οικογένειε οι οποίε διαλύονται. Πώ μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά, Ποιο είναι εκεί για να τα στηρίξει, Ποιο είναι εκεί για να του μάθει τι αξίε, το σεβασμό, το τι πρέπει να προσέχουν. Αυτά όλα δυστυχώ πλέον χάνονται. Γιατί, για πολλού λόγου. Γιατί διαλύονται οικογένειε, Γιατί η μητέρα εργάζεται και γιατί ο πατέρα. Η μητέρα εργάζεται. Και μετά το διορθώνει και ο πατέρα εργάζεται. Πατέρα εργάζεται και είναι εκτό σπιτιού, γιατί έχει αυτή. Δηλαδή, άμα είναι εκτό σπιτιού πατέρα και η μητέρα, αν προσέξετε, είπε πρώτα η μητέρα εργάζεται. Άρα έχει με στο μυαλό τη ότι η μητέρα έπρεπε να παραμείνει στο σπίτι. Για να μην διαλυθεί. Και μιλάμε για πυρηνικέ οικογένειε τώρα, με άντρα και γυναίκα. Η πυρηνική οικογένεια του μεταξύ δεν σημαίνει οικογένεια με άντρα και γυναίκα. Σημαίνει οικογένεια με γονεί και παιδιά. Χωρί παππούδε, γιαγιάδε και θιάδε. Ψηφίο αναβάζει αυ... την έχει αυξηθεί ο αριθμό των διαζυγίων. Ε, ο αριθμό των διαζυγίων που είχε αυξηθεί ανάμεσα σε μητέραδε και πατεράδε. Δεν είναι τεροφιλόφιλοι. Αφού τώρα έχει ξεκινήσει ο πολιτικό γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, τα διαζύγια είναι όλα από τερόφιλα ζευγάρια. Α, ε. Α, και... Α, αλλά μέχρι και... στιγμή οι οικογένειε <σχερνά> που διαλύονται είναι οι πυρηνικέ οικογένειε. Πέστε <σχερνά> Πάντα αχ... χώθεν. γι' αυτό ήθελα να. Διαλύονται επειδή βάλλονται. Δεν διαλύονται από πορέ του, δεν κάνουν από του προβλήματα. του πάντα χώθεν και διαλύονται. Βεβαίω, να ρωτήσω. Έχετε ταχθεί αναφαντών κατά. Και μιλήσατε και για το διακριτό ρόλο άντρα-γυναίκα στην οικογένεια. Ποιο είναι. Έρχονται ευρωεκλογέ. Γιατί κάποιο ομοφυλόφιλο να σα ψηφίσει, Εγώ από το πρόγραμμά σα δεν βρίσκω κάποιο λόγο να σα ψηφίσει κάποιο ομοφυλόφιλο. Δεν νομίζω ότι περιμένει κάτι τέτοιο. δεν ξέρω. ενδιαφέρον. γιατί δεν είναι όλοι οι ομοφυλόφιλοι αυτοί οι οποίοι ε, ε, βγαίνουν στα Gay Pride ή διεκδικούν να υιοθετήσουν παιδιά. Δεν θέλουν δικαιώματα να... όμω, γιατί εσεί. Εσύς... Έχουν δικαιώματα. Όλοι έχουμε ίσα δικαιώματα σε αυτή τη χώρα. Ζούμε, δόξα τω Θεώ, σε μια δημοκρατική χώρα όπου όλοι έχουμε ίσα δικαιώματα. Που οτιδήποτε πάθει κάποιο μπορεί να πληθεί σε δικαιοσύνη. Άρα, πού υπάρχει. Έχουμε ίσα δικαιώματα και ό,τι μπορεί να πάθει κάποιο μπορεί να πληθεί σε δικαιοσύνη. Δεν είναι αυτό που σημαίνει το έχω ίσα δικαιώματα. Ένα ζευγάρι του ιδίου φίλου που απαρτίζεται από ανθρώπου του ιδίου φίλου δεν μπορεί να τεκνοθετήσει. Αυτό σημαίνει έλλειψη ίσων δικαιωμάτων. Κατά τα άλλα, έχει φτιάξει το κόμμα τη για να μην είναι γραφικό, γραφική και λαϊκιστική ακροδεξιά. Υπάρει Επίσης υπήρχε εσύ. και το σύμφωνο συμβίωση. Που... Το σύμφωνο συμβίωση έχει διαφορά από τον πολιτικό γάμο. Γιατί το σύμφωνο συμβίωση δεν εξασφαλίζει τα γονικά δικαιώματα των ανθρώπων που το συνάπτουν. Θέλει γάμο. Το ποντράρι, στο είναι. Και είναι και δικηγόρο η κοπέλα. Και μάλιστα στο βιογραφικό τη λέει ότι κατάφερε να τελειώσει το πανεπιστήμιο στα τέσσερα χρόνια. Και εγώ κατάφερα στα τέσσερα χρόνια και ποτέ δεν κοπήκα σε μάθημα. Δεν το ήξερα ότι είναι επίτευγμα να τελειώσει τα τέσσερα χρόνια. Το θέμα είναι να τα μαθαίνει κιόλα αυτά που έχει περάσει. Τα μαθήματα που έχει περάσει τα ξέρει κιόλα. Σου σε σχέση με το θέμα των ομοφυλοφίλων. Υπάρχει μία μειοψηφία. Υπάρχει, Υπάρχει... Τι? Α, πάμε τώρα να ακούσουμε τη θεωρία συνωμοσία για την μειοψηφία. στην ε, στη δυνατότητα στα δικαιώματα, των Στα δικαιώματα των παιδιών. Α, για τα δικαιώματα των παιδιών. Μάνα μου, ρε, τα παιδιά σκέφτεται. Εμεί, βάζουμε, δηλαδή. βάζουμε πάνω από όλα τα δικαιώματα των παιδιών. Πάνω από το θέλημα του καθενό. Γιατί πάνω από όλα πρέπει να βλέπουμε ποιο είναι το καλό του παιδιού. Και το καλό του παιδιού είναι να μεγαλώνει σε μια οικογένεια με πατέρα και μητέρα. Ποιο τη το είπε αυτό. Πώ το γνωρίζει αυτό πω το καλό του παιδιού είναι να μεγαλώνει σε μια οικογένεια με μητέρα και πατέρα, αφού η ίδια προηγουμένω μα έχει πει ότι τα διαζύγια αυξάνονται δραματικά. Πολύ λογική. Έπεσε. Πάρα πολύ λογική. Βιασμό τη λογική, θα έλεγα εγώ. Και από εκεί και πέρα, για να σα απαντήσω για του ε, ομοφυλόφιλου, αυτοί οι οποίοι. Πάμε τώρα να ακούσουμε μια γκράντε θεωρία συνομποσία Που έχει μέσα και πλούσιου, γιατί μια θεωρία συνοποσία δεν είναι σπουδαία, δεν έχει και πλούσιου μέσα για να ταυτιστούμε εμεί οι πτωχοί κάνουν όλε αυτέ τι κινήσει, σα πληροφορώ ότι ε, εξοργίζουν πολλούς αξιοπρεπείς ομοφυλόφιλου, οι οποίοι δεν έχουν καμία πρόθεση ούτε να προκαλέσουν. Ούτε να... Άρα υπάρχουν αξιοπρεπείς ομοφυλόφιλοι και αναξιοπρεπείς ομοφυλόφιλοι. Για να δούμε τώρα που είναι αυτοί οι αξιοπρεπείς ομοφυλόφιλοι που του γνωρίζει η κυρία, κυρία, Λατινοπούλου. Ε, δεν μπορώ. Τι μου κάνει, Μαργαρίτα, τι μου κάνει. τα φώτα ούτε να, να κάνουν τον κόσμο να εξοργιστεί μαζί του. Και υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι, οι οποίοι όμω δυστυχώ φοβούνται να βγουν και να μιλήσουν. Α, δυστυχώ υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι, οι οποίοι δυστυχώ φοβούνται να βγουν και να μιλήσουν. Άρα, εμεί πρέπει να πιστέψουμε την κυρία Λατινοπούλου που λέει ότι υπάρχουν πολλοί αξιοπρεπεί ομοφιλόφιλοι οι οποίοι φοβούνται να βγουν και να μιλήσουν και είναι μια μειοψηφία οι άνθρωποι που διεκδικούν δικαιώματα για όλου του ανθρώπου. Εγώ απορώ γιατί αυτή η γυναίκα δεν έχει εκλεγεί. Πραγματικά έπρεπε να κλεγεί. πραγματικά έπρεπε να είναι μέσα στη Βουλή γιατί αυτά που λέει εκφράζουν μεγάλο μέρος, όχι όλους φυσικά, μεγάλο μέρος των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν καθόλου παιδεία και καθόλου εκπαίδευση και οι οποίοι παρασύρονται εύκολα από λαϊκισμούς, δημιγορίες και γραφικότητες. Είναι παράδοξο που αυτή η γυναίκα δεν έχει εκλεγεί. πραγματικά μένω εννοή γιατί δεν εκλέγει και όχι για γιατί... τίποτα άλλο. Άρα το τοποθετεί σήμερα ω προ το εξή, ότι δεν είσαι κατά τη σχέση των, της των ομοφυλοφίλων κτλ., αλλά μόνο σε σχέση με την ανατροφή των παιδιών και την υιοθεσία των παιδιών. Όλοι, όλοι που ο καθένα μπορεί να κάνει αυτό το οποίο νιώθει καλά και. Εντάξει, δεν με νοιάζει τι κάνει ο άλλο στο κρεβάτι του, φτάνει να μην προκαλεί. Είναι γνωστή ομοφοβική ατάκα. μπορεί να κάνει. Οι ομοφιλόφιλοι μια χαρά το, έχουν το σύμφωνο συμβίωση, θα μπορούσαν να μείνουν εκεί. Έτσι κι υπάρχει ισχύο νομικό πλαίσιο το οποίο του καλύπτει πλήρω. Του καλύπτει πλήρω για να έχουν σχέση μεταξύ του. Δεν του καλύπτει όμω για να κάνουν οικογένειε. Και εσύ που είσαι η φωνή τη λογική, θε να προστατεύσει τα παιδιά των ομοφιλοφίλων. Είναι και νομικό. Μέσα από το σύμφωνο συμβίωση έχουν ακριβώ τα ίδια δικαιώματα που πηγάζουν από τον πολιτικό γάμο. Δεν έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα που πηγάζουν από τον πολιτικό γάμο. Δεν τα έχουν, λέμε. Το ξέρει και κάποιο που δεν είναι νομικό, όχι ένα νομικό. Από εκεί και πέρα όμω, το θέμα τη υιοθεσία, επειδή αφορά ακριβώ τα παιδιά. Και πάνω από όλου είναι τα παιδιά σε μια κοινωνία. Γιατί αυτά είναι το αύριο, γιατί αυτά πρέπει να είναι το κύριο μέλημα. Τσιτάτα, 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 τσιτάτα. Χρησιμοποιούμε και τα παιδιά. Μα πρέπει να φροντίζουμε να μεγαλώνουν σε ένα. Κάνουμε επίκληση στο συνέστημα, τα παιδιά πάνω απ' όλα, ακούει ο κόσμο, συγκινείται, μετά μα ψηφίζει. περιβάλλον όπου υπάρχει ο πατέρα και η μητέρα. Ποιο το λέει αυτό. Ποιο το έχει αποδείξει ότι σε ένα περιβάλλον υπάρχει ο πατέρα και η μητέρα, τα παιδιά μεγαλώνουν χωρί κανένα ψυχολογικό πρόβλημα. σα ίσα, αν πάρουμε τα στοιχεία των ανθρώπων οι οποίοι καταφεύγουν στου ψυχολόγου, στου ψυχιάτρου και ζητάνε βοήθεια, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων προέρχονται από οικογένειε που υπάρχει πατέρα και μητέρα. Δεν είμαι εναντίον των οικογενειών που υπάρχει πατέρα και μητέρα. Και εγώ έχω μια οικογένεια στην οποία υπάρχει πατέρα και μητέρα. Αλλά είναι πάρα πολύ αυθαίρετο να είναι σίγουροι. Είναι σίγουρη ότι τα παιδιά θα κακοποιηθούν σε οικογένειε που υπάρχει πατέρα και πατέρα, μητέρα και μητέρα, ενώ σε οικογένειε που υπάρχει πατέρα και μητέρα δεν θα πάθουν τίποτα. Και αν χωρίζουν οι οικογένειε που έχει πατέρα και μητέρα, είναι γιατί βάλλονται από παντού. Η λογική του παραλόγου. Και να μπορούν να μεγαλώσουν αυτό το περιβάλλον. Όταν λοιπόν εμεί δίνουμε αυτά τα παιδιά βορρά. Όταν εμεί δίνουμε αυτά τα παιδιά βορρά. Βορρά σημαίνει να δώσει ένα μικρό ζώο να το φάει το μεγαλύτερο ζώο. Δηλαδή είναι σίγουροι ότι οι ομοφυλόφιλοι θα κακοποιήσουν τα παιδιά. Σε κάποιου οι οποίοι έχουν την οικονομική επιφάνεια. Να, να τα τα λεφτά. Να τα εκμεταλλευτούν επειδή απλά. Έχουν οικονομική επιφάνεια να εκμεταλλευτούν τα παιδιά. Άρα τώρα περνάει με έναν τρόπο έτσι μαλακό τη, την άποψη ότι οι ομοφυλόφιλοι υιοθετούν παιδιά για να τα κακοποιούν, για να τα βιάζουν. Αυτό μα λέει στην ουσία. Το Ποιοι θέλουν. έχουν την οικονομική επιφάνεια να τα εκμεταλλευτούν. Αυτοί οι οποίοι ανήκουν σε αυτή την κοινότητα και αυτοί οι οποίοι στηρίζουν αυτές, αυτή την κοινότητα. Λοιπόν, μα τα έχει μπερδέψει εδώ πέρα. Λέει υπάρχουν και αξιοπρεπεί ομοφιλοφίλοι και αναξιοπρεπεί ομοφιλοφίλοι. Τώρα λέει για μια κοινότητα. Η κοινότητα αφορά όλου. Που είναι η elite. Που είναι συγκεκριμένα. Συμφέροντα. Α, είναι η ελίτ. Α, είναι η ελίτ, είναι συμφέροντα. αυτή η κοινότητα έχει πολύ δυνατού συμμάχου από πίσω. Αυτή η κοινότητα έχει πολύ δυνατού συμμάχου από πίσω. Θεωρία τη συνωμοσία στο απάφγασμα. Μ' αγάπη μου, το κόμμα σου έπρεπε να το ονομάσει Η φωνή των θεωριών συνωμοσία. Θα ήταν πιο ακριβή περιγραφή. Είναι λίγο συνωμοσιολογικό όμω. Καθόλου. Δεν είναι λίγο συνωμοσιολογικό όπω τη λέει ο Μπαρέδη. Πολύ καλό δημοσιογράφο ο Δημήτρη Ομαρέδη. Καθόλου λέει. Επειδή το λέει εσύ έτσι. Έτσι είναι, έτσι νομίζετε. Το έχουν πει άλλωστε και ανοιχτά. Το έχουν παραδεχτεί. Το έχουν παραδεχτεί και ανοιχτά. Δεν υπάρχει από πίσω, δεν υπάρχουν δυνατά ιδρύματα. Δεν υπάρχουν ε, επιχειρηματίε από πίσω, δεν, στηρίζει, ε, δεν στηρίζουν ιδρύματα όπω το δρυμα του κ. Σόρα, το, 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 τη, τη, τη ΛΟΑΤΚΙ Κοινότητα. Δεν είναι κάτι κρυφό, και ούτε είναι κάτι το οποίο είναι συνωμοσία. Πα σε μία τηλεοπτική εκπομπή, λε κάτι, το λε με βεβαιότητα και έχει και απορία που δεν το ξέρουν οι άλλοι και επειδή το λε εσύ περνάει ω κάτι το οποίο ισχύει. Ο Τζορτ Σόρο είναι ένας Εβραίος δισεκατομμυριούχος. Είναι Εβραίος Ουγγρικής καταγωγής και βρίσκεται στο στόχαστρο της Αμερικανικής και της Ευρωπαϊκής άκρας δεξιάς. Ο κύριος Σόρος χρηματοδοτεί εδώ και καιρό πρωτοβουλίες για τη διαφάνεια και τη δημοκρατία. Κάτι που τον έχει μετατρέψει σε μπαμπούλα, μπουγγιμαν, μπαμπούλα, για τις εξτρεμιστικές οργανώσεις και την πιο σκληρή φράξη του Ρεπουμπλικανικού κόμματος της ΗΠΑ. Αμερικανοί και Ευρωπαίοι συνωμοσιολόγοι έχουν εδώ και πολλά χρόνια στο στόχαστρο του τον κύριο Σόρο, Ούγγρο Εβραίο, γεννημένο στη Βουδαπέστη τον Αύγουστο του 1930 που κατάφερε να σωθεί από την ναζιστική κατοχή της χώρας του και από το ολοκαύτωμα, προτού μεταναστεύσει στη ΣΥΠΑ και κάνει, και κάνει, περιουσία, τα χρόνια του 70 και του 80. Είχε αυξήσει ακόμη περισσότερο την περιουσία του, στοιχηματίζοντας εναντίον της ΛΥΡΑ και της Τράπεζας της Αγγλίας τα χρόνια του 1990. Παγκοσμιοποιημένη καταχθώνη ελίτ. Οι θεωρίε τη συνωμοσία οικοδομούνται γύρω από την ιδέα πω υπάρχουν ισχυρέ δυνάμει εκτό του ελέγχου μα που δρούν για λογαριασμό των παγκοσμιοποιημένων ελίτ, προκειμένου να αποκρύψουν την αλήθεια από του λαού παρατήρησε μιλώντα στο γαλλικό πρακτορείο Joshua Tucker, συνδιευθυντή του Center for Social Media and Politics του Πανεπιστημίου τη Πολιτεία τη Νέα Υόρκη. Σε αυτή την περίπτωση, ο κύριο Σόρο ενσαρκώνει τη παγκοσμιοποιημένη καταχθόνια ελίτ. Από την Ευρώπη ω την Ασία και την Αμερική, οι influencers, διαμορφωτέ τη κοινή γνώμη, τη δεξιά και τη ακροδεξιά, Κατηγορούν τον George Σόρο ότι χρηματοδοτεί τη μεγάλη αντικατάσταση των Αμερικανικών λευκών από του έγχρωμου. Μάλλον στον ελεύθερο χρόνο του, όταν δεν κατηγορείται ότι προωθεί τη μετανάστευση, τι κοινωνικέ και πολιτικέ ταραχέ, την πολυπολιτισμικότητα. Αυτό είναι ένα άρθρο από το πρώτο θέμα GR, το οποίο είναι και ένα εξαιρετικά συντηρητικό site. Το βάζω στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Πάμε να ακούσουμε τώρα μία πολύ γνωστή θεωρία συνωμοσία, αγαπημένη των συνωμοσιολόγων στην Αμερική, στην ακροδεξιά Αμερική και στην ακροδεξιά Ευρώπη, ότι ο George Soros Βρίσκεται πίσω από όλα. Του συμμάχου από πίσω. Αυτό δεν είναι λίγο συνωμοσιολογικό όμω. Καθόλου. Το έχουν πει άλλωστε και ανοιχτά. Το έχουν παραδεχτεί. Ότι. Ε, δεν υπάρχει από πίσω, δεν υπάρχουν δυνατά ιδρύματα, δεν υπάρχουν επιχειρηματίε από πίσω, δεν, στηρίζει, ε, δεν στηρίζουν ιδρύματα όπω το Ίδρυμα του κυρίου Σόρα, το τη, τη ΛΟΑΤΚΙ Κοινότητα. Άρα. Το Ίδρυμα του κυρίου Σόρος στηρίζει τη ΛΟΑΤΚΙ Κοινότητα. Δεν είναι κάτι κρυφό και ούτε είναι κάτι το οποίο είναι συνωμοσία. Δεν ναι, είναι συνωμοσία, επειδή λέω εγώ πω δεν είναι συνωμοσία. Υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέροντα το. Συγκεκριμένα συμφέροντα. Συνομο... Δηλαδή Αλλά δεν είναι συνωμοσία, το λέω εγώ. Θέλουν μέσα ποιο από αυτό. Για ποιο λόγο να πιστεύετε να πιστεύετε να... ότι γίνεται αυτό. Ποιο είναι το συμφέρον δηλαδή που κρύβεται πίσω από ναι. γιατί, γιατί αυτή η επικράτηση τη παράνοια πρέπει να επικρατήσει προφανώ. Γιατί, είναι... γιατί αυτή η επικράτηση τη παράνοια πρέπει να επικρατήσει. Ένα φασισμό στον οποίο όλοι οι υπόλοιποι δεν θα μπορούν να μιλήσουν, δεν θα μπορούν να πούν κάτι. Θα γίνει φασισμό και δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε, θα μιλάνε μόνο οι ΛΟΑΤΚΙ. Γιατί το να διαλυθεί η οικογένεια μαλθακοποιεί μια ολόκληρη κοινωνία. Το να διαλυθεί η οικογένεια μαλθακοποιεί μια ολόκληρη κοινωνία. Τσιτάτα. Αυθαίρετε δηλώσει, παράλογε δηλώσει. Από τη φωνή τη λογική. Νότ. Τι από τι ευρωεκλογέ και κάπω έτσι να ολοκληρώσουμε. Αναμένω ότι ο κόσμος πλέον έχει αρχίσει και καταλαβαίνει ότι του αξίζει κάτι καλύτερο στην Ελλάδα του 2020. Εντάξει, οι λαϊκισμοί συνεχίζονται. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, το άντεξα γι' αυτό. Καλά θα πάει. Μαργαρίτα, θα σε σκοτώσω. Θα σε σκοτώσω. Το άντεξα γι' αυτό. Λοιπόν, λοιπόν, εντάξει. Η κοπέλα έχει τη δική της λογική Παρακολουθώντα ξανά προσεκτικά μαζί σα αυτά τα σπάσματα από τη συνέντευξη και βλέποντα και το ύφο και τι παρουσιάστρε και των δημοσιογράφων, τίνω να υποθέσω ότι ήταν μια τοποθέτηση εν ώψη των ευρωεκλογών. Μια εμπορική τοποθέτηση, χωρί να είμαι σίγουρη γι' αυτό. Δεν κατηγορώ ότι έγινε αυτό. Αλλά βλέπει, ρε παιδί μου, ότι ούτε η παρουσιάστρια ούτε οι δημοσιογράφοι είναι ενθουσιασμένοι με αυτά που ακούνε. Είναι ξεκάθαρο ότι η κοπέλα διαδίδει θεωρίες συνωμοσία. Εγώ αυτό που είχα καταλάβει από τη στάση της, uh, γιατί έβγαζε κάποια βιντεάκια από όντως γινόντουσαν τρέντς και γιατί εναντίον της παχυσαρκίας και της προβολής της παχυσαρκίας και εναντίον της uh, αξουρησία. δεν, δεν θυμάμαι τώρα, τέλος <laughs> <laughs> πάντων. Κατάλαβα ότι η κοπέλα αυτή θέλει έτσι να, να, γίνει γνωστή, να αφήσει ένα αποτύπωμα, να την έχουν στο μυαλό τους. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει πολιτικές φιλοδοξίες. Η ίδια το ξεκαθαρίζει ότι ανήκει στον χώρο της ακροδεξιάς, πιο δεξιά από την Νέα Δημοκρατία, όπως είπε. Ε, οι απόψει που εξέφρασε για την οικογένεια, για την επικινδυνότητα του να αλλάξει η μορφή της οικογένειας, του να εξελιχθεί η κοινωνία, με βρίσκουν παντελώ αντίθετη ο τρόπος που τις έθεσε ήταν εντελώς αστηριχτός, δεν τη στήριξε με κανένα στοιχείο. Ήταν το στυλ «εγώ λέω αυτό και επειδή το λέω αυτό, αυτό ισχύει». Α, δεν μιλούσε με δεδομένα, δεν μιλούσε ούτε καν βασισμένη σε λογικούς, έγκυρους λογικά συμπερασμούς. Εντάξει, διαφωνώ, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δεν, δεν, δεν. Εντάξει, μπορεί να το δει αυτό το βίντεο και να μην ασχοληθεί καθόλου μαζί μου. Πιστεύω αυτό είναι το πιο πιθανό. Να μην ασχοληθεί καθόλου μαζί μου για να μην με κάνει διάσημη. μπορεί να έχει ακούσει το ρητό που λέει «Don't make stupid people famous». Μην κάνετε τους ε, ανόητους ανθρώπους διάσημους. Μπορεί να μην ασχοληθεί. Για να ασχοληθεί θα πει ότι είμαι παχιά. Οκ, okay, είμαι. <laughs> ε, εντάξει, εντάξει. Χρειάζεται έτσι να έχουμε ουσιαστική παιδεία, να αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει ο κάθε όρος, να διαβάζουμε για να μαθαίνουμε από πού προέρχεται ο κάθε όρο, από πώς χρησιμοποιείται ένας όρος. Και χρειάζεται να χρησιμοποιούμε και τη λογική μας πραγματικά, όχι να εφημιστικά να λέμε ότι είμαστε η φωνή της λογικής, να ακούμε και τη λογική, να είμαστε λογικοί. Εντάξει, σαφώς η ελληνική κοινωνία και η κυπριακή κοινωνία έχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα, και ηθικής φύσεως και πνευματικής φύσεως και οικονομικής φύσεως. Και σαφώς δεν υπάρχει κανένα απολύτως τεκμηριωμένο έβριμα ότι για τα προβλήματα της ελλαδικής και της κυπριακής κοινωνίας ευθύνεται ο George Soros και τα ιδρύματα του. Ή ευθύνεται η γοκουλτούρα, η φταίει γι' αυτό η γοκατζέντα. Γνωρίζουμε πολύ καλά, όσοι ακούμε τη λογική μας, ότι φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε λόγω πολλών παραγόντων, ένας εκ των οποίων είναι και ο λαϊκισμός και η δημαγωγία των πολιτικών. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι πρέπει να ψηφίζουμε, ότι πρέπει να είμαστε πολιτικά όντα, να προσπαθούμε ε, με την ψήφο μας να δίνουμε μια διαφορά, να είμαστε προσεκτικοί, να μην παρασυρώμαστε από λαϊκισμού. Λαϊκισμό είναι να λε κάποια πράγματα με τέτοιο τρόπο, ώστε να αρέσουν στο λαό και ο λαό να σε ακολουθήσει και να τον ξεγελάσει και να νομίζει ο λαό ότι έχει καλέ προθέσει, ενώ στην ουσία δεν είναι καλέ οι προθέσει Ο λαϊκισμό είναι ένα love bombing του λαού, για να χρησιμοποιήσουμε δικού μα όρου. Δεν έχω τίποτα με την κοπελά. Ε, διαφωνώ με τι απόψει τη. Δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα μια δικιά τη άποψη που να έχει προβληθεί και να τρεντάρει και να συμφωνήσω. Ε, θεωρώ ότι έχει τους λόγους της για να έχει αυτές τις απόψεις. Δεν με αφορά. Είμαι εναντίον των απλοϊκών απόψεων ότι η κοινωνία μας θα καταστραφεί επειδή θα αναγνωριστούν νομικά οι οικογένειες που ήδη υφίστανται που έχουν για δύο άτομα του ίδιου φίλου ή ότι η κοινωνία μα θα καταστραφεί γιατί κάποιοι πλούσιοι ε, είναι ομοφυλόφιλοι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ό,τι να είναι φίλε, πραγματικά, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. <Καλά, Καλά μυαλά και καλή λογική. Λογική λογική όμως, όχι παράλογη. Ξαναλέω, γιατί κάποιοι έχουν ανάγκη να βάλουν πάνω του την οτικέτα ότι είναι λογική, γιατί άραγε. Λοιπόν, δεν έχω κάτι με τη γυναίκα. Θέλει κάποιο να την ψηφίσει, μπορεί να την ψηφίσει. Αν θέλει να μην την ψηφίσει, μπορεί να μην την ψηφίσει. Δεν υποστηρίζω κανέναν. Ούτε, ούτε είμαι πολιτικό. Δεν θέλω να είμαι πολιτικό. Απλώ ένιωσα ένα βίασμο τη λογική μου. Το ένιωσα. Θα χαρώ στα σχολεία να διαβάσω τι δικέ σα απόψει, όχι οπαδικά υπέρ ή εναντίον τη κυρία Λακτινοπούλου, αλλά σε σχέση με το πώ βγάζουμε συμπεράσματα και τι υιοθετούμε. Αυτό.